city side. Crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer hippies in your eyes. You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can, and I will wait here for my man. Tonight it's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight, big in Japan. The eastern sea is so blue. And big in Japan. Alright, and bathe and I'll sleep under your side. Things are easier when you're big in Japan. Big in Japan. Όλα καλά. Θέλω να πω ότι πρώτη φορά έγινε αυτό απόψε. Όταν τραγουδούσε ο Ρετή, υπήρχε απόλυτη σιωπή εδώ στο πλατό. Δεν μιλούσε κανένας. Αυτό και αυτό επιτυχία μεγάλη είναι. Τους καθήλωσες, σημαίνει εδώ στο πλατό. Πολύ ωραία διασκευή. Ποιος την έχει κάνει? Unbrun. Πολύ ωραία διασκευή. Λοιπόν, και εσύ καθηλώθηκες, Μιχάλη. Σε έβλεπα εξαστιασμένος κοιτούσες. Αδερφέ, είναι η... Αυτή είναι εξαδέρφη, όχι εγώ αδερφό, μην τα μπερδέψουμε τώρα. Αυτή είναι εξαδέρφη. Αδερφέ, είναι τρανή απόδειξη ότι μια κιθάρα και μια τέτοια φωνή μπορούν να καθηλώσουν όλο τον κόσμο. Τι να πω για την ξαδέρφη. Τι, τίποτα, τα λόγια είναι περίτα. Μπράβο σου, αγάπη μου, μπράβο σου. Μάλιστα, μπράβο. Αντώνη. Καλησπέρα, αγαπητή και από μένα. Πραγματικά μας καθήλωσες όλους. Και αυτό που σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου είναι να ανοίξεις τα φτερά σου και επιτέλους να ξεστραβωθούν από το εξωτερικό και να σε πάρουν στο εξωτερικό. Να σε δούμε, ρε παιδί μου, ένα μεγάλο ταλέντο. Είσαι πραγματικά, είσαι μια φωνή που πραγματικά αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν από το εξωτερικό για εσένα. Μπράβο, μπράβο. Δέσποινα, τι λες εσύ για την Αρετή? Δεν ξέρω πραγματικά που σε έκρυβε η Αλεξανδρούπολη όλα αυτά τα χρόνια. Η Αρετή είναι μία φωνή που με εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή. Σήμερα ένιωσα δε με αυτή τη διασκευή του τραγουδιού και πέρα από αυτό το πολύ όμορφο ηχόχρωμα της φωνής σου, ότι έκανες και μια υπέρβαση εκφραστικότητας. Μέχρι σήμερα σε έβλεπα πάρα πολύ ήσυχη στο πρόσωπο να ερμηνεύεις. Σήμερα αισθάνθηκα ότι το ένιωσες αυτό που έλεγες και έβγαλες κάτι που με ξάφνιασε στο πρόσωπό σου. Τι να πω, βρε Αρετή μου, είπα και στον πατέρα σου. Μακάρι να μπορέσει να σε στείλει στο εξωτερικό, πραγματικά. Μπράβο. Να. Μελίνα μου, για πες και εσύ. Γεια σου, Αρετή, κοριτσάκι μου. Μπαλαρίνα, σήμερα είσαι πολύ όμορφη. Αυτό που με εντυπωσιάζει στην Αρετή είναι ότι κάθε φορά όταν βγαίνει στη σκηνή είναι αυτή και το τραγούδι της, τίποτα άλλο. Και θέλω να σου πω συγχαρητήρια ακόμα μια φορά, την αγάπη μου. Ευχαριστώ. Μπράβο. Λοιπόν, η Αρετή μας, όπως φαίνεται, Αθήνα από Αλεξανδροπολή. Είναι από την Αθήνα. Από Αθήνα. Αυτά είναι τα πραγματικά σου ξαδέρφια. Να λοιπόν, αυτά είναι τα πραγματικά ξαδέρφια της Αρετής, όχι ο Μιχάλης, αυτά να τα. Λοιπόν, η αρετή